Λέγομαι Άννα Φόλια, είμαι νομικός από το γραφείο του Αναδόχου, είναι η κοινοπραξία κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την εκπώνηση του έργου για την κτηματογράφηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτή την περίοδο εξετάζονται οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων για να γίνει η ορθή καταγραφή τους στο λειτουργούν μετά κτηματολόγιο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, η ροή είναι κανονική η διαδικασία, δεν έχουμε προβλήματα. Οι πολίτες έρχονται, προβάλλουν τα στοιχεία που έχουν για να γίνεται ορθή η καταγραφή και να διορθώνονται τα δικαιώματα. Υπάρχει χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής? Βέβαια. Υπάρχουν, διότι όλα πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια του νόμου και να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις που υπάρχουν και είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κτηματογράφησης? Ακριβώς, εντάσσεται στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για την εγγραφή των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ώστε να λειτουργεί στη συνέχεια κτηματολογικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχατε πολύ κόσμο? Είχαμε κόσμο, βέβαια. Είναι η διαδικασία η συνηθισμένη, έρχονται οι πολίτες οι ίδιοι, πολλές φορές θέλουν και οι ίδιοι να είναι παρόντες για να ακούσουν τη διαδικασία και να λάβουν μέρος στη διαδικασία, να πούνε και προφορικά τα στοιχεία που έχουν και να λάβουν πλήρη γνώση όλης της διαδικασίας. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε και κόσμο που έρχεται και ακούει και λέει τα διάφορα στοιχεία που έχει. Και κάτι τελευταίο, πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία αποβολής των ενστάσεων, κυρία Φόλια? Μέχρι στιγμής έχει οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και προδήλων σφαλμάτων, αίτησης διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων μέχρι τις 24 Οκτωβρίου του 2014. Αυτό το διάστημα έχει λήξει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης, ωστόσο μπορούμε και παραλαμβάνουμε ακόμη εκπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις των ενδιαφερομένων. Μάλιστα. Ωραία.